Αχ, όλα έπρεπε να έρθουν καθώς ήρθαν. Οι ελπίδες και τα ρόδα να μαδίσουν. Βαρκούλες να μου φύγουν τα χρόνια. Να φύγουν. Να σβήσουν. Έτσι όπως χωρίζαμε τα βράδια, για πάντα να χαθούν τόσοι φίλοι. Τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι, να αφήσω κάποιο δίλη. Τα ωραία και απλά κορίτσια, ω αγαπούλες, η ζωή να μου τα πάρει χορού γύρω σου. Ακόμη ο πόνος άλλοτε που ευόδα, να με βαραίνει στήρος. Όλα έπρεπε να γίνουν. Μόνο η νύχτα δεν έπρεπε γλυκιά έτσι απόψε να είναι. Να παίζουνε τα αστέρια εκεί σαν μάτια και σαν να μου γελάνε. Και η νύχτα είναι αληθινή και οι άνθρωποι τη νύχτα είναι αληθινοί, γι' αυτό μ' αρέσει η νύχτα. Δολοφονικά τεχνάσματα, πυκνό πέπλο μυστηρίου, σκέψεις και αποφάσεις που θα οδηγήσουν στο έγκλημα. Η ώρα του φόνου. Πρωταγωνιστούν Bob Bridges, Kiefer Sutherland. Η ώρα του φόνου. Το αστυνομικό θρίλερ του Antenna TV απόψε στις 11 παρα 25 το βράδυ. Η επιστροφή της Νίδιας. Ελληνικό ψυχολογικό δράμα του Τζαν Κρίστιαν που μεταφέρει στη σύγχρονη Ελλάδα την κλασική Νίδια. Η επιστροφή της Νίδιας. Παίζουν Μαριάννα Κουράκου, Αλέκα Κατσέλη, Άννα Φόνσου, Γιώργος Μούτσιος, Τάκης Μιλιάδης, Τασό Καβαδία. Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Χρήστος Λεοντής και τις χορογραφίες ο Γιάννης Φλερή. Η επιστροφή της Νίδιας. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Antenna TV. Η ομάδα Α έρχεται και πάλι απόψε το βράδυ στις 9.30 στον Antenna TV. Περιπέτεια, δράση, απρόοπτες επεμβάσεις, απροστόκητες εξελίξεις. Με ήρωες, τα μέλη μιας ομάδας βετεράνων του Βιετνάμ. Ομάδα Α. Απόψε στις 9.30 από τον Antenna TV. Ο τροχός της τύχης γυρίζει απόψε στις 8 στον Antenna TV. Γρήγορος ρυθμός, ψυχαγωγία και βέβαια πλούσια δώρα. Ο τροχός της τύχης απόψε στις 8 από την τηλεόραση του Antenna. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Χρυσανθακοπούλου. Οι ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων που συναντήθηκαν στο Ελσίνκι χαρακτήρισαν απαράδεκτη την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ και κάλεσαν τη Βαγδάτη να αποσύρει τα στρατεύματά της. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν μετά το πέρας των 7 ωρών συνομιλιών τους,
διεκήρυξαν ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για την έξοδο από την παρούσα κρίση στον Περσικό είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Διευκρίνησαν ακόμη ότι δεν θα πρέπει να διακοπούν οι αποστολές τροφίμων και φαρμάκων στο Ιράκ και στο Κουβέιτ για τους εγκλωβισμένους στην περιοχή ξένους υπηκόους και τα παιδιά. Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι όταν ξεπεραστεί η κρίση, η Ουάσιγκτον θα εργαστεί από κοινού με τη Μόσχα για την εγκατάσταση νέων δομών στον Περσικό, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση ασφαλείας στην περιοχή. Ο πρόεδρος Μπους απεδέχθη πρόσκληση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ να επισκεφθεί τη Μόσχα. Σκληρή χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην πολιτική της κυβερνήσεως για την κοινωνική ασφάλιση και τα μέτρα που έλαβε για το ασφαλιστικό, πρόσθεσε όμως ότι τα έχει αποδεχθεί η κοινή γνώμη, δεδομένου ότι αποσκοπούν στην εξυγίανση των ταμείων. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δίνει περιθώρια διαλόγου με τη συνδικαλιστική ηγεσία, δεν διαπραγματεύεται όμως την αύξηση στο επιδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό τμήμα του μισθού και των συντάξεων. Αναφερόμενο στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις τράπεζες, στη ΔΕΗ, στα ΕΛΤΑ και σε άλλες υπηρεσίες, είπε ότι τα μέτρα δεν αγγίζουν τους εργαζομένους αυτές και ότι οι απεργοί είναι υπόλογοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Για τον εκλογικό νόμο είπε ότι θα αλλάξει μετά τις εκλογές και θα είναι σύστημα ενισχυμένης αναλογικής. Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε χθες στην Αθήνα μετά από διήμερη επίσκεψη στη συμπρωτεύουσα, όπου παρευρέθη στα εγγένεια της 55ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και κατά τα καθιερωμένα παρουσίασε την οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως για το 1991. 48 ώρες επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις αρχίζουν από σήμερα οι εργαζόμενοι στις τράπεζες όλης της χώρας με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ. Σήμερα συνέρχεται η Ολομέλεια της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και αναμένεται να αποφασίσει 24-ώρη πανελλαδική απεργία την 5η 13 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα αρχίζουν 48-ώρη απεργία τα μέλη της ΓενοπΔΕΗ. Επίσης, αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν λάβει οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, στα δηληστήρια και στις χημικές βιομηχανίες. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατέρχονται εντός της εβδομάδος και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τρίτη ημέρα συνεχίζει σήμερα το πρωί την απολογία του ενώπιον του ειδικού ανακριτή κ. Σπύρου, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, κ. Μένιος Κουτσόγιοργας.